Όλοι θέλουνε να μας φάν. Μα ε, μας βλέπουνε σαν Τάλιμπαν. Βλαχάρες. <laughs> Βλαχούτσες. <laughs> Ήρθα στο χωριό να διδάξω. Ήρθα στον Άγρα, άλλη πνοή. Το στόμα σου. <laughs> Το στόμα σου. <laughs> Αισθανθήκατε μια <laughs> νέα εισάνσια κλίμπεντιχ. Γυρνάμε βίντεο. <laughs> Πήγα σήμερα <laughs> για τρίπλη εξαρτηριών. <laughs> Δεν ξέρω αν το, να το έχετε καταλάβει. Κάποιοι ίσω να μου το έχετε καταλάβει. Πήγα Βερολίνο. Ευρώπη μορμαλάκι, γι' αυτό έχω βάλει παπούτσι χωρί κάλυψα σήμερα. Γιατί <laughs> <laughs> επειδή οι Γερμανοί είναι λίγο. Ξέρετε, το σκέφτονται το, το χρήμα. Το, <laughs> ναι. <laughs> 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 το σκέφτονται και σου λέω ότι μπορώ να γλιτώσει, το γλιτώσω. Λες. Και βρωμάει η ποδαρίλα το βάντς. Δεν βρωμάει η ποδαρίλα, σε προκαλώ να, να ρίξεις το πόδι μου τώρα. <laughs> Πέντε κάθαρο, πιο καθαρό από την υπόλοιψη σου σίγουρα. Κάλους έκανα, <laughs> για να πω και τα κακοσκήμενα, γιατί στο vlog μόνο καλό σκήμενα. Βλέπατε μόνο χαμόγελα. Η ψυχή μου που έκλαιγε, ντουμπλαρίστηκε από το χαμόγελό μου το μεγάλο το πλατή. Και δεν σας είπα για τους κάλους που απέκτησα... Και τα χιλιόμετρα που περπατήσαμε, τα να το μισό vlog, και τα χιλιόμετρα, αλλά θα σα πω και τώρα. Δέκα και! Δέκα και την ημέρα! Βήματα, χιλιάδε. Τι βήματα, Ειρήνη, χιλιόμετρα! Αφού όλα τα όργανα μου κοιτιόντουσαν μεταξύ του και λέγανε τι κάνει αυτή η Πόσο καιρό έχει να μα κάνει έτσι, Φίλοι μου! Καλώ ήρθατε! Πόσο μου λείψε ρε, παιδιά! Σουλήψε. Πόσο επιτέλου ήρθα ε, στα Είμαι... στούντια, Μωρέ Μαλάκι, εσύ. Είμαι σίγουρη δεν σου καθόλου ρουμάλα και το λε τα ψέματα. Definitely. <laughs> Μούληψε η επαφή όμω με το κοινό. Μούληψε τον το να έχουμε ιστορίε. Γι' αυτό σήμερα στο βίντεο μα έχουμε 9 ιστορίε. 9 όλε και όλε. 9 όλε και όλε. Ειρήνη, ο κόσμο δεν εξαπατάται. Μόνο εγώ εξαπατήθηκα. Από ζωή. <laughs> Γιατί θεωρώ ότι το μεγαλύτερο cut fishing που έχει φάει άνθρωπο είναι το δικό μου που ήρθε το 2022 ντυμένο στην τύχη. Και λέω, πω, πω καλά, μην τελειώσει ποτέ αυτή η χρονιά. Κι όμως ε, μου ήρθε κατφυσαρισμένο, παίζει να είναι αλλιώ ε, αλλιώς κακοτυχία. Λες να αλλάξει, να αλλάξει στο τέλος της χρονιάς. Το δίνω φραγί. Επιτελειάρα, Sky, μέχρι Χρυσή τσατσάρα, με art director. <σ evangelizing> Εντάξει, σήμερα χαμός. Με Elsa Sugar που έχουμε να τη δούμε από ποιο βίντεο, τρίτο, τέταρτο. Ντάξει, Ντάξει, γούρι, γούρι, δυνατό και ήσουν. Και δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω την Ειρήνη Δασκάλου που τα κρινοδάχτυλά τη μα μάγεψαν με το προηγούμενο editing που έκανε με τα πλάνα που τη έστελνα τα δουσικά. Θα έλεγα. <laughs> και ευτυχιομπλετσικά. Ευτυχιο... Δυστυχιομπλετσικά. <laughs> Σήμερα το βίντεο, όπω σα είπα, έγινα μια τεράστια εισαγωγή σαν το Γιώργο Αυτιά κάθε πρωί. Ε, ήταν για το cat fishing. Άτομα που παραπλανήθηκαν. Άτομα που δεν του γέλασε η τύχη. Και δεν κάνανε YouTube, γιατί οι υπόλοιποι είναι εδώ πέρα. Το σημερινό βίντεο είναι λίγο μαύρη κομμωδία. Ναι. Θα έλεγε κανεί, γιατί ε, στην ουσία δίνουμε με μια, με μια πιο ευτυχισμένη νότα. Ε, πάρα πολύ άσχημα σκηνικά που συνέβησαν και μοιραστήκατε μαζί μα, γιατί δεν είμαστε οι αγγελικοί νικολούλου να τα μεταφέρουμε σοβαρά. Τα ξέρετε πολύ καλά σε αυτό το κανάλι τα στέλνετε. That's Παρακαλώ. Μην μιλάτε τόσο γρήγορα. Δεν μιλάω γρήγορα, είναι το ευρωπαϊκό. Ξεκινάω τι ιστορίε. Σοβαρά είναι αυτά. <laughs> Καλησπέρα, γκρου του έρωτα και το υπέρλαμπρο επιτελείο. Παίζετε σήμερα, υπέρ το υπέρλαμπρο επιτελείο. <laughs> ε, σήμερα θα μιλήσω ω θήτη. Mm -hmm. Δεν χαίρομαι που το λέω, αλλά ναι. Φιλοξενούμε στο κανάλι μας και θήτες. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρήγας, το ανιψιά κλέβει σπίτι θείας για <laughs> σάρικο θέμα. <laughs> Μιλήστε μας γι' αυτό. Όλοι, λοιπόν, έχουμε κάνει έστω μια φορά ένα ψεύτικο προφίλ στο Instagram. <laughs> <laughs> Δεν καταλαβαίνω πραγματικά τι λέτε και αν λέτε για τη συγκεκριμένη. Εγώ δεν έχω κάνει. Ωραία, εγώ έχω κάνει. Και <laughs> ε, το δικό μου ψεύτικο προφίλ είναι κομμουνιστικό. Γιατί μοιράζεται, είναι σε πολλά κινητά. Mm. Γιατί λέω, ε, δεν έχει διάθεση να κάνει προφίλ και να φαίνεται αληθοφανέ. Ορίστε, κορίτσι, μου σου δώσω εγώ τον κωδικό. Ε, είμαι κουκουέ στην ψυχή όσον αφορά το Instagram. Είδα δεν πάω να δεβάζω κάποιε διαφημίσει, α πούμε, μέχρι εκεί. <laughs> Έκανα λοιπόν ένα κάργα ψεύτικο του τύπου Δεν με ακολουθούσε κανένα και ακολουθούσα φάση 10 άτομα. Έραση τεχνισμή. Θα σα μιλήσω, θα κάνουμε ένα άλλο βίντεο. 10 χρυσή κανόνε για να κάνει σωστό ψεύτικο προφίλ στο Instagram. Έστειλα που λε σε κάτι άτομα και καλά έω κοπέλα, ενώ είναι φίλο το, το έστειλε. Οι 4 στου 10 ανταποκρίνονται κανονικά. Ναι, γιατί ο άντρα, άμα χτυπήσει δεν βλέπει. Οι άντρε θα απαντήσουν και στην Kim Kardashian. Πραγματικά θα νομίζουν <laughs> ότι του έστειλε η Kim Kardashian από ψεύτικο προφίλ. Και λέω, δεν στέλνω σε κάποιον που μπορεί να ξέρω, λέει. Δηλαδή, αν θα τσιμπήσει. <laughs> Αμένω. <χαμμένος. laughs> Έστειλα σε ένα παιδί τότε που απλώ ήξερα μόνο την ύπαρξή του, δεν έκανα παρέα και ήταν μεγαλύτερό μου. Έστειλε αντίδραση, λέει, όχι μήνυμα, και ψάρωσε κατευθείαν. Θα μου πείτε τι πιο σύνηθε. <Κι> Δεν το πίστευα, οπότε πρόσεχα τι έλεγα και τι έγραφα, για να μην καρφωθώ. Αλλά φίλοι μου, όταν συνειδητοποίησα ότι όντω έχει χάψει την ιστορία μου, 22 ετών κοπέλα από Γερμανία, και έρχομαι τα καλοκαίρια Ελλάδα τι πιο κλασικό για να πει από ψεύτικο προφίλ, ότι είσαι λαζοντόιτσε και έρχεσαι μόνο τα καλοκαίρια και δεν μπορεί να το δει, α πούμε, καθημερινά. Ναι. Ότι έχω κορμί λαμπάδα. Δεν έχω θέμα με σεξι φωτογραφίε και τα σχετικά. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τι ακολούθησε σε φωτογραφίε και βίντεο. Εγώ να ψεύτικα που έβρισκα στο διαδίκτυο, εκείνο δικά του κανονικά και τα περισσότερα με πρόσωπο, οπότε καταλαβαίνει ότι ήταν φανερό πω δεν μου στέλνει βλακίε. Ένα κάρο ψέματα. Μιλάγαμε και μιλάγαμε και αυτό αφού τελειώνει η συζήτηση και η πράξη του παιδιού, με μπλοκάρει. Δηλαδή κάνανε sexting ναι. και με βίντεο και τέτοια και τον μπλόκαρε μετά ο τύπο. Και εγώ γρήγορα διαγράφω το προφίλ. Με τούτα και με εκείνα, μη στα πολυλογώ, έχει πολυλογήσει ήδη πάρα πολύ και δεν έχουμε καταλάβει που το πα. Μετά από καιρό ξεκινάω στο παρέα με αυτό το παιδί. Ah, mm -hmm. Ακριβώ. Ναι, αφού σε γνωστό έστειλε αυτό. Έστειλε σε γνωστό yeah. που δεν ήξερε, ήξερα απλά την ύπαρξή του λέει. Αλλά μετά άρχισαν να κάνουν παρέα. ήδη πόλη, ίδια μέρη, ίδιε πλατείε και σχετικά αυτή τη στιγμή έχουμε τέλεια σχέση ω φίλοι. Συμβαίνει τώρα, παιδιά, και το παραδέχεται πανελληνίω. Πολύ μπρο και μέσα μου νιώθω άσχημα για αυτό που είχα κάνει πριν μισό χρόνο. Α είναι και πρόσφατο ξέρω δεν δικαιούμαι ελπαραντήσω, definitely, επιβεβαιώνεται <laughs> όλοι σαν επιτελείο, αλλά το κάρμα με χτύπησε. Κάποιες φορές νιώθω άσχημα, αυτό δεν είναι το κάρμα σε χτύπησε, αλλά λίγο μια βόλτα από τη ζωή μου να δεις σημαίνει χτυπάει κάρμα. <laughs> αλλά έχω πει μέσα μου δεν θα το πω ποτέ, γιατί όντω είναι πολύ καλό παιδί και έχουμε <laughs> φιλία που δεν είχα ξανακάνει με κανέναν. Ακριβώ γι' αυτό πρέπει να το πω, γιατί είναι πολύ καλό παιδί και όντω θέλει να στηρίξει μια φιλία σε γερά θεμέλια ειλικρίνεια. Και αν πραγματικά σε αγαπάει, σαν φίλο, Εντάξει, στην αρχή θα φάσει ένα το <σταβρίδι> μιλάμε μη λέμε, και ποιο δεν θα το έκανε. σω όμω μπορεί και να σε συγχωρήσει. Εδώ να σημειώσω ότι όλο αυτό έγινε γιατί αυτό το παιδί έστειλε <σταβή> έστελνε σε μια φίλη μου και τη έταζε λαγού και πετραχίλια. <σταβή> <σταβή> Ξέρει, λέει κλασικό 19, ξέρω και κλασικού 30 άρε. Έτσι. <σταβή> Θέλαμε να τσεκάρουμε ότι δεν θα το κάνει. Θα απαντούσε βέβαια. Εγώ κράτησα το προφίλ εκείνη την ημέρα χωρί να το ξέρει η φίλη και έγινε εκείνο που έγινε. Πιστεύω ότι το κάρμα το έκανε αυτό και γι' αυτό δεν θα το ξανακάνω. Αυτά, φίλια, πολλά σε σένα και εύχομαι να έρθω στο κανένα και κουράγιο στο επιτελείο από πίσω. κουράγιο στο επιτελείο από πίσω. Κουράγιο, δεν μου άρεσε και αυτό για να σε δικάσω. Δημοκρατικά τελείω. Κοίτα, ίσω η αφορμή ήταν ότι το έκανε γιατί. Για τη φίλη. Και καλά για τη φίλη. Και μετά μπήκε στη ψυχολογία. Γιατί πολλέ φορέ, πώ την πατάνε και οι ηθοποιοί, προσαρμόζονται τόσο στο ρόλο του που το κάνουν σαν φυσική δραστηριότητα πλέον. Και μετά δεν μπορούν να αποχωριστούν αυτή τη φύση του εύκολα. Σα αρρώστησα τώρα. Είναι όταν γίνομαι επιστήμονα, δεν πολύ. Μπορείτε. Δεν πολύ μπορούμε. Ναι. Μέγιστη γκουρού στην και χρυσοπίκυλτο το επιτελείο. Μην του δει με πιτζάμε τώρα και, και κολάν! κολλάν και κάτι φούστε γιούφτηκε. Είχα ρεπό μια όμορφη πρωία και λέω τι να κάνω εδώ όλοι, στο απόγευμα που έχει και ωραίο καιρό. Α μπω στην αμαρτωλούσα εφαρμογή Grindr και να κανονίσω σου έξω το απόγευμα. Έτσι και εμεί, άμα είναι, έχει μια ωραία μέρα, λέμε δεν κανονίζουμε κανένα σεξ. <laughs> Μέχρι να σηκώσουμε το απόδρομα ή τ' Βλέπω λοιπόν γυμνασμένο ψηλό κομψό με λαχρινό μουσάτο με χαμόγελο και λέω εδώ είμαστε. Περνάω όλη την ημέρα να κάνω μπιντέ και αποτρίχωση, από τα βλέφαρα και κάτω, να γίνω δελφίνη με ζαρτιέρες, καθώς πάω συνάμενη κουνάμενη στο ακολαστήριο. Είχε αρχίσει να μπουμπουνίζει ο καιρός μακριά, αλλά το αγνόησα. Γιατί θα πήγαινα για τρέξιμο, αλλά το πάει για <σχεδιά> <είχε, σχεδιά> <είναι> βροχή. <αυτό. σχεδιά> Φτάνω έξω από το σπίτι του, του στέλνω να κατέβει να μου ανοίξει και επειδή βαριόμουν, όσο τον περίμενα, μιλούσα στο σκύλο που είχε στην αυλή του. Έχω λίγη φοβία με τα σκυλάκια από εμπειρία, αλλά δεν είχα θέμα με εκείνο, αφού ήταν πολύ φιλικό. Εμφανίζεται αυτό. Κοντό με αρέωση. Μονό αριθμό δοντιών, πονάει αυτό, και κλινική παχυσαρκία. Και ρωτάω, τι έχει κλινική παχυσαρκία. κλινική Το βλέπεις μπροστά σου. Όχι ότι με αφορά, αλλά γιατί δηλαδή το λες έτσι Δάξει, σαν Και τι πειράζει που έχουμε πάει σε κλινικό διατροφολόγο και οι δύο Έχω μια φορά ζωή μα. Έχουμε κάνει δύο συντονισμό. <laughs> 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 ναι, <laughs> ναι. Γιατί προσέχουμε την υγεία μα. <laughs> 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 Μετά τον μπέργκερ. Αλλά έφαγα ένα μπέ... θα σου πω, βέντζι. Γιατί προσέχουμε την υγεία μα. <laughs> Έμεινα κόκαλο εγώ μανίτσα μου και λέω πώ ξεφεύγω τώρα. Ανοίγει την καγκελόπορτα τη αυλή με το τηλεκοντρόλ. Μόρτη. Μόρτη και Μέχεις εντάξει. Κάνω ίσα ίσα δύο βήματα μέσα και του λέω: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Φοβάμαι το σκυλάκι. <laughs> <laughs> Μα το κρατάω, λέει αυτό. Όχι, όχι, εγώ φοβάμαι, δεν μπορώ να έρθω. Ωραία, του λέει: Και τι θα κάνουμε. Λοιπόν, το βρήκα. Θα ανοίξει την καγκελόπορτα, την ανοίγει ο άλλο, θα βγω έξω, του λέει. Ναι, του λέει ο άλλο. Και θα κανονίσουμε μια άλλη φορά. <laughs> 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 Πολύ ωραία έξοδος. <laughs> Έφυγα όπω όπω κολλητή και με έπιασε και καταιγίδα τύπου τέλο του κόσμου στο δρόμο. Και κάπω έτσι πήγε στράφη το ρεπό μου. Γενικά είχα και ζουμερού πρώην και κοντού κτλ. Και λοιπά αλλά ένιωσα τόσο άβολα, τόσο απότομα που θέλω insta και βιντεοκλήση πλέον. Μέγιστο hint. Και life hack. Όταν μιλάτε με κάποιον, θα μιλάτε πρώτα με βιντεοκλήση πριν βρεθείτε. Είτε αυτό θα είναι σε ε, βάθο ε, μία εβδομάδα, είτε αυτό θα είναι σε τρει μέρε. Πρώτα βιντεοκλήση για να δει κιόλα αν είσαι και χημεία με το άτομο. Επόμενη ιστορία μα στέλνει ο φίλο μου. <σήλεια> Σήμερα <σήλεια> έχουμε πάρα πολύ ανδρική συμμετοχή. Το Δεκέμβριο που λες είναι τυπικά στο Insta μου, χαζεύοντα ό,τι άκυρο υπάρχει. Ξαφνικά βλέπω ότι με έχει στενούσει ένα πολύ ωραίο εμφανίσμο άντρα ηλικία 24 ετών. Αρχάριο κι εγώ, τσίμπησα το δολοματάκι και μπήκα να δω τι γίνεται. Απαντάω σε story του με DM μου, μου στέλνει και λέω: Εδώ αρχίζει το καλό. Που λοιπόν, έκανα και μία ψιλοσχεσούλα από απόσταση, από αυτό Θεσσαλονίκη και Ξάνθη. Πώ γίνεται να κάνετε σχέσει από απόσταση, χωρί να το μέσω τσάκ. Χω... Απογοητεύτηκα, ρε φίλε. Ναι. Ε, ρε, μαλάκα Κατερίνα, πάνε και δίπλα στο μικρόφωνο, λίγο να κλάσει κιόλα να ακουστεί. Αν <Tuber> σε έπαιρνε ο Μουτσινά τώρα, θα σε είχε διώξει έξω με κλωτσιδόν. Είναι λίγο ημοφάση, ε, φιβική. N pursuing. λίγο κάνω σχέση. Και εμεί τα έχουμε κάνει στο γυμνάσιο. Εικάζω ότι το παιδί μπορεί να ήταν γυμνάσιο τότε όταν το έκανε. Ελπίζω -E δηλαδή. Που λε αυτό παρουσιάστηκε ω φοιτητή ιατρική. Ακόμη και σαν ψέμα, είναι red flag όταν είναι φοιτητή ιατρική. <Zegla> γιατί είναι σίγουρο τον κόστη. Σίγουρη μαλακή που του δέρνει. Όταν περνάει, νιώθει ότι στα βιβλία, πα Μιλάω ειλικρινά. Δεν έχει χρόνο. Αυτό είναι η μαλακία με του φοιτητέ ιατρική. Ειρήνη, δεν είναι ότι οι φοιτητέ ιατρική δεν έχουν χρόνο απαραίτητα. Οι φοιτητέ ιατρική έχουν μάθει να θέτουν προτεραιότητε και προτεραιότητα έχουν τα γράμματα. Αυτό. Όταν πα να του δείξει εσύ άλλα γράμματα. το σχόλιο τη Άλλη γραφή. Έτσι. Γραμμική β. Ναι. αρχίζει και. δεν μπορούν πολύ. Σα μιλάω εμπειρικά τελείω. Και αν με βλέπει. Και εγώ λέω εντάξει, χτυπήσαμε jackpot. Γενικά, εγώ ήθελα να μιλάμε με κλήσει και τα λοιπά, αλλά μόλι του είπα για βιντεοκλήση, είχε πάντα μία δικαιολογία και το απέφευγε. Είχαμε κάνει όμω δύο-τρει απλέ κλήσει με ήχο μόνο. Red flag μεγάλο. Που λε, κάθομαι με ένα μεσημέρι χαλαρό, πάλι στο insta, μετά από ένα μήνα που τα ψιλοέχουμε με αυτόν, και μου έρχεται ένα μήνυμα από ένα άλλο ανώνυμο προφίλ, λέγοντά μου, Μιλά με τον τάδε. Ξέρω τι έγραψε πέρσι το καλοκαίρι. Εγώ απαντάω ναι, και εκεί είναι που τα είδα όλα. Μου έστειλε το προφίλ από το οποίο είχε κλέψει τι φωτογραφίε, το προφίλ με το οποίο μιλούσα. Και εκεί εγώ έμεινα λίγο μαλάκα Τι λίγο. Κανονικά πρέπει να καταστραφεί ο κόσμο. Έχει κάνει σχέση. Έχει κάνει όνειρα. Ονειρευός ο, 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 ο παντρευτή γιατρό. Που όλοι τον ονειρευόμαστε. Γιατί πραγματικά έχουμε πολύ καλό ε9. Αλλά τίποτα καλύτερο. <laughs> Καταλαβαίνει την απογοήτευση που ένιωσα. Και βέβαια την καταλαβαίνω. Και εγώ με γιατρό την ίδια απογοήτευση είχα. Φιλική συμβουλή σε όλου του φίλου, όχι σχέσει από απόσταση και ειδικά μην μιλάτε με άτομα που δεν είναι επιβεβαιωμένη η ύπαρξή του. Θα μπορούσα να πω ότι και η δική μου ύπαρξη δεν είναι επιβεβαιωμένη, μια που οι έννοιε είναι λίγο πιο ρευστέ. Ναι, ισχύει. Υπεργαλαξιακή. Υπερκοσμική. Υπερ θεότητα. Υπερκοσμική. Το υπερκοσμική μου έκανε σαν να με είπε χοντρή, αλλά με τρόπο. <laughs> λοιπόν, <laughs> έπαιζε ένα γκέι μαθό απεδίσκη κι εγώ και μια μέρα βλέπω στο τσάτ ένα θεό, α το πούμε κούλι. Κανεί δεν είπε κανένα θεό κούλι. Και πανέξυπνο και σκοτεινό. Και δυσίωνο και με αρνητικά συναισθηματικά φορτισμένο παρελθόν. Κούλη cool my, ex-boyfriend, λογικά. my ex-boyfriends. Δηλαδή. <laughs> ex Που προοικονομεί ψυχολογικά, αν δεν καλέ. Λέω, να τα μα, εδώ είμαστε. παθιάζουμε με τρέλα, κυνήγει σοβαρό και με μέθοδο. Αυτή είναι εγώ. Μην δει προβλήματα ψυχολογικά, εθισμού, ε, σκοτεινιά, ε, κακή προαίρεση. Λέει, η μάνα μου με γέννησε για σένα. <laughs> Ποιο? Τι λε, ρε Αλεξάνδρα. Yeah. Γι' αυτό με δέρνει ο τροχό τη τύχη. <laughs> <laughs> Γι' αυτό βγαίνω συνέχεια. Ποιο είναι το μαύρο εκείνο, yeah. Πτώχευση. <laughs> Αφού τα φτιάχνει με μία τότε φίλη μου, γελάω. Στο game λέει, επειδή αυτή με έβγαλε σατανά προσωποποιημένο και το έπαιξε θυματάκι, κατάλαβε. Παίζανε και οι τρει το παιχνίδι αυτό. Mm -hmm. Γνωρίστηκαν. Γούσταρε αυτή η κυνηγούσε, αλλά η φίλη τη τι έκανε. Μπήκε και έβαλε διαβάλματα και τα έφτιαξε εκείνη με αυτόν. Έσχυ. Δεν κρίνω. Αλλά... Περιμένω λοιπόν ένα χρόνο υπομονητικά να δω τα πρωτοβρόχια τη σχέση και μετά να τη χα. <ς> τη σχέση από κόλλο, ανοιχτά και αντρίκια. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο περίμενα. Υπομονή. Σκυλι! Σκυλι! <Σκυλί>. Εν τέλει αυτή η είχε καταφέρει. Στον ένα μήνα χωρίσανε και τα έφτιαξε μαζί μου. Είχε προειδιάθεση να περιμένει κανένα χρόνο μέχρι να αρχίσει τα πρωτοβρόχια. <ς <ς> ναι, ναι, ναι. Αλλά εν τέλει στον ένα μήνα χωρίσανε. Πιο mm -hmm. σύνθε. Στον ένα μήνα λοιπόν τα μαζί μου μετά το χωρισμό. Να σημειωθεί ότι αυτή έλεγε ότι είχαν συναντηθεί in real life, αφού τελικά τα φτιάξαμε και μετά από μία περίοδο γκρ, άρχισε τα υπερτοξικά. Από ψέματα υγεία μέχρι επανατούς χωρισμού. Μέχρι θανάτου γονέων, αδελφών, μέχρι πρώην να τον κυνηγάνε. Μέχρι και ότι είχε σκοτώσει άνθρωπο. Μέχρι ότι είχε μπλέξει με δηλητηριώδει χημικέ ουσίε, θα πω. Μέχρι ότι είχε οδηγήσει τρει κοπέλε στην αυτοκτονία. Αλλά ούτε κλείσει, ούτε βίντεο, ούτε τίποτα. Γιατί λε, μου λέει ότι έχει οθήσει άτομα να γίνουν αυτόχυρε. Μου λέει ότι έχουν πεθάνει τα πάντα του μήνα. Έχει τόσα προβλήματα. Έχει τόσα προβλήματα. Μου λέει ότι έχει απάνω χωρισμούς ότι τον κυνηγάνε πρώην. Και λες, και ούτε βίντεο ούτε κλείσει. Πού είναι η Σίλια Κρυθαριώτη να μου γράψει κάτι σε τρία έξτρα. Τελικά αφού τα ανέχθηκα όλα γιατί έπρεπε να το φτάσω ως το τέλος, μου βγήκε κορίτσι. Όλα καλά, έκανα σχέση μαζί της. Α, α, όλα α, καλά, α, μια χαρά, why ένα, not. Ένα, ένα cut που οδηγήθηκε σε μια σχέση αγάπης <laughs> και αληθινής ψυχικής υγείας. Δεν κόλλησα, αλλά ήταν το ίδιο τοξική. Η ότι ήταν ο ίδιο άνθρωπο που σε το πληκτρολόγιο. <laughs> δεν άλλαζε το μόριο. Ηθικό <laughs> δίδαγμα. Μην είστε που. Μ' αρέσει η φιλοσοφική προσέγγιση <laughs> των πραγμάτων. Όταν το δό σα τα φτιάχνει με τον κόμενο που θέλετε, αφήστε τον εκεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μαλλιώσει ποτέ για κόμενο. Το σύμπαν πάει να σα γλιτώσει από δυο για λέει, μην το κυνηγάτε το χάο όπω η μήγα τα σκατά. Αυτά, συγγνώμη για το σετ κουβερλί, πάνω σέντονο, κατ' είσαι ό,τι καλύτερο. Indeed. Χαιρετώ την ατελείωτη, την πιο ταλαντούχα, την πιο όμορφη τραγουδιάρα και παράλληλα γκουρού του έρωτα που υπάρχει. Μερικέ φορέ με συγκινείτε, <laughs> <laughs> Εμένα η ιστορία που ξεκινάει από την προηγούμενη καραντίνα, όπου μιλούσαμε ένα παλικάρι από την πόλη που σπούδαζα στα social media. Καθώ μιλούσαμε λοιπόν για μήνε, άρχισαν και οι φωτογραφίε ώστε να δούμε πραγματικά ο ένα τον άλλον και τα φωνητικά στα οποία ο τυπά αρνούνταν να ενδώσει. Σε αυτό το σημείο να επισημάνω ότι είχε πολύ χιούμορ, άρα δεν υφίσταται όταν έχει πολύ χιούμορ, ή δεν υπάρχει, ή δεν πήδε καλά. Γενικότερα λέει στα μηνύματα ήταν πολύ συζητήσιμο. Φτάνει λοιπόν η ώρα που γυρνάω στην πόλη που σπουδάζω και κανονίζουμε την έξοδο. Δίνουμε ραντεβού στο ξακουστό σημείο τη Θεσσαλονίκη, καμάρα. Ντύνομαι εγώ τώρα που λε, στολίζομαι κοκέτα. Φτάνω εκεί, τον βλέπω και παρακαλάω να μην είναι αυτό. Είναι όντω catfishing. Σηκώνεται να με χαιρετήσει. Τον πατούσα είναι ολόκληρο κεφάλι και με 63 λέει. Να το πω αυτό. Δεν το μάθατε από μένα οι κοντοί άντρε είναι επιβίτορε και με πάρα πολύ πλούσια ελέη. Ο ψηλό, εμένα από τα δικά μου μάτια, τώρα γενικά οι ψηλοί είναι ωραίοι να του βλέπει, παρέλαση ρε παιδί μου. <ΣΣΣΣΣ> Ο ψηλό, νομίζω ότι χα... μετά αρχίζω και κοιτάω το πόδι, το οποίο απλά μετά είναι όλο πόδι, δεν, είναι, δεν βλέπεις κάτι. Βλέπεις την τάλια κανονικά ενός κανονικού ανθρώπου και μετά άμα είναι ένα ενταπλά. Βλέπει μόνο πόδι. Έχω, έχω άδικο. Όχι. Δεν είναι λίγο άχαρο σε σχέση με τον κοντό θα το δει και ξέρει ότι είναι τόσο. Ο κοντό έχει τη χάρτη. Ο έρωτα είναι κοντό. <laughs> Η φωνή του λέει ήταν τόσο ψηλά σε δεσιμπέλ που ένα κουνούπι μπροστά το ακούγεται σαν καναρίνη. Και το καλύτερο απ' όλα ότι πάει ήταν κουτσό. <χαις> και ένα πάδι, ένα πάδι! <laughs> μόνο που. Μόνο που. Πηγαίνει <Λεύε》> και λίγο. Έτσι. Οκ. <χαις> okay. <υρ> μην πιγάλετε από την τσέκ μου, Το αστείο είναι ότι τα έχει όλα. <χαις> δηλαδή, λε τι χειρότερο μπορεί να προκύψει το κείμενο που διαβάζω. <χαις> Με λίγα λόγια, μόνο το γυαλίνο μάτι του έλειπε. <χαις> Λέω δεν πειράζει. Μπράβο! Μπράβο που έδωσε πίστη στον άνθρωπο. Να το προσπεράσουμε αυτά. Μπορεί να κερδίσει το χαρακτήρα το παιδί. Μην το κρίνουμε από την εξωτερική του εμφάνιση. Φτάνουμε Μπράβομαι. στο μαγαζί, καθόμαστε, η ώρα 9 το βράδυ, παραγγέλνω μπύρα και παίρνει σου ρωτή με στη Τι, και εγώ παίρνω σου ρωτή με στη ε, εντάξει, ας σου κάνουμε παρέα για άλλου λόγου. <laughs> Δεν είναι η, σουρω... η σουρωτή σουρο... με στη Είναι το τάκτ. Και εγώ αυτό που το έμαθα. Καθόμουν με τον Άλεξ Μάνο mm -hmm. μια φορά το mm -hmm. και του περιέγραφε ένα ραντεβού μου και μου λέει τι ήπια. Και του λέω, ήπια το τάδε ποτό. Και παίζει ρόλο, μου λέει. Βέβαια παίζει ρόλο βλέπεις πόσα λεφτά διαθέτει για την καλοπέρασή του, αν είναι μίζερος ή όχι, βλέπεις τους γευτικού του κάλικες και το εσάνς του, Πολύ το ψάξε ο Άλεξ Μάνο. Άλεξ Μάνο επιστήμονα και γκουρού του έρωτα 2. Μπορεί να το πω κι αυτό. Άμα πιει Αλέξανε... Αλέξανε... όμω 8 ποτά, λέμε τώρα. Επενδύει στη διασκέδασή του. Επενδύει στη διασκέδασή <laughs> του ανησυχητικά. Ξεκινάει η συζήτηση και κυριολεκτικά ρε φίλε, δύο ώρε που ήμασταν εκεί μιλούσα μόνη μου. Και κοινωνικά αδέξιο τον μπορούσα να πω. Αυτό απαξιούσε και κατέληξα να πάω με το σερβιτόρο να μιλάω, oh. συγγνώμη. Πώ μπερδεύτηκα. <laughs> ήθελα να το κάνω πιο spicy. Ποιο είμαι ο Μπικρούτσικο. Και κατέληξα να μιλάω με τον σερβιτόρο από το μαγαζί που προφανώ αντιλήφθηκε την κατάσταση και ήρθε να με σώσει. Να σημειωθεί ότι έχουν περάσει μήνε από αυτό το απέσιο ραντεβού και ακόμη με παρακαλά για δεύτερο. Ε, ήταν που πέρασε <laughs> πάρα πολύ ωραία στο πρώτο και τα είπατε ωραία. <laughs> Επόμενη ιστορία μα στέλνει η φίλη, είναι αυτή που σα έλεγα που μπαίνει στην ψυχολογία του Θήτη. Mm -hmm. Χαιρετώ την υπέροχη πανέμορφη, καταλαβαίνεις από το γλύψιμο ότι κάνει μαλακία, <laughs> και αξιοσέβαστη γκουρου του έρωτα και παντός άλλου συναισθήματο. Τη δική μου ιστορία δυστυχώς είμαι θήτης. Πριν κάποιο καιρό είχα φτιάξει ένα ψεύτικο προφίλ παριστάνοντας έναν άντρα στο Tinder, μας λέει η φίλη. Δεν ήθελα να ψαρέψω κανέναν, αλλά συνέβη σε μια δύσκολη περίοδο τη ζωή μου όπου προσπαθούσα απλά να νιώσω σημαντική για κάποιον. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την πράξη μου, ίσω γιατί οι γυναίκε είναι λίγο πιο ανοιχτέ στο Tinder mm -hmm. για κάτι πιο συναισθηματικό, και ίσω αρκεί να κρύβεται η φύση αυτή τη πράξη. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια περίοδο τη ζωή μου όπου καθημερινά συνομιλούσα με πολλά άτομα. Στην κανονική μου ζωή γνώρισα έναν άνθρωπο ο οποίο μοιραία ήταν ο αδερφό του ατόμου που παρίστανα. Καταλάβατε τι σκατασυνέβη. Κάρμα, κάρμα. Αυτό που έγινε και στην πρώτη ιστορία. Κάρμα, η a... Χοβερό. Ο καιρό περνούσε και εγώ ερωτευόμουν τον άνθρωπο αυτόν κάθε μέρα και περισσότερο. Όμω το Tinder είχα πέσει σε μία φίλη του χωρί να το ξέρω. Έτσι η ιστορία έφτασε στα αυτιά του. Αποκαλύφθηκε. Και κάπου εκεί ξεκινάνε οι απειλέ για να μάθουν την ταυτότητά μου. Δεν κρύφτηκα και πολύ και αμέσω του είπα όλη την αλήθεια. Α, το είπε. Να του βγάλει όλου του τρελού. Τι με δροχόι, όλοι σαν εμά, δεν και είναι. <laughs> Στιγμή εκτελεστέ. Όπω ήταν λογικό, με μίσησε και με έκανε να μισήσω τον εαυτό μου για όσα έκανα. Δεν έδωσε καμία συνέχεια και απλά μου ζήτησε να μην ξαναφανιστώ στη ζωή του ούτε τυχαία. <laughs> δεν ήθελα ποτέ να του κάνω κακό, γι' αυτό και έφυγα εντελώ. Έφυγα για λίγο καιρό και από τη χώρα για να είναι σίγουρο ότι δεν θα συναντηθούμε πουθενά. Το θέμα τελείωσε με μόνο μερικές εσωτερικές πληγές μου, αλλά και πολύ μυαλό που μου έβαλε αυτή η ιστορία. Εγώ παραμένω ερωτευμένη και ελπίζω μία μέρα να με συγχωρέσει για να μπορέσω να με συγχωρέσω και εγώ. Είναι ένα λάθο που δεν θα ξανακάνω και ελπίζω να μην το κάνει και κανένα άλλο, γιατί κόντεψε να μου καταστρέψει τη ζωή. Τι κόντεψε, τέλο πάντων, μια μαγιά καλύτερα λοιπόν. Έχει μια ζωή μπροστά σου. Ε, ναι, μεν εκτέθηκε σε έναν άνθρωπο που είσαι δεδευμένη, ωστόσο η ζωή προχωρά. Ναι, και θα η αγκαλιά σου πρέπει να είναι ανοιχτή και για άλλου ανθρώπου. Να ξεκινήσει σχέσει από το μηδέν, καθαρέ, ειλικρινή ε, και με περισσότερη αγάπη στον εαυτό σου. Ε, και με περισσότερη σιγουριά. Γιατί η ανασφάλεια και η τάση του να νιώθει σημαντική για κάποιον σε έσυρε στο να κάνει κάτι τέτοιο. Ξέρω ότι σου στέλνουν πολύ και φυσικά δεν θα με πειράξει αν δεν δω την ιστορία μου σε βίντεο, και όμω την είδε γιατί ήταν από τι πιο πρωτοποριακέ που έχουμε ακούσει. Οριακά υπήρχε και λόγο που το κάνει. ευχαριστούμε πάρα πολύ, για χαρί ψωμί σε κάποιου ανθρώπου <laughs> και σε άλλου χαρίζει την εμπειρία που δίνει για να μην κάνουν και εκείνοι το ίδιο λάθο και λειτουργεί πάρα πολύ βοηθητικά, θα πω ναι, εγώ ναι, ναι. και αναλγητικά γιατί το λε και το ξορκίζει. Αν τη διαβάσει, απλά πε μου πω δεν είμαι τόσο απέσιο άνθρωπο όσο νιώθω. Δεν είσαι καθόλου απέσιο άνθρωπο. Είσαι ένα άνθρωπο που κάποια στιγμή έχει φτάσει σε ένα συναισθηματικό αδιέξοδο, όπω έχουμε φτάσει όλοι, και ο καθένα μπορεί να πράξει διαφορετικά. Η δική σου κίνηση ήταν λίγο πιο ανώριμη. Ε, δεν τη σκέφτηκε τόσο πολύ. Ωστόσο, κόπηκε μαχαίρι κατευθείαν από ό,τι καταλάβουμε και από την εξέλιξη των πραγμάτων. Παρ' όλα αυτά, δεν χρειάζεται να νιώθει τόσο απέσια. Όλοι κάνουμε λάθη παντό τύπου. Θέλω να κλείσω με αυτή την ιστορία η οποία είναι πιο <Κι> κόλλαφος από την προηγουμένη. τότε <Καιρετώ> τη βασίλισσα του YouTube λέει φίλη και συνεχίζω με μια ιστορία που ακόμη δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς. Όταν ήμουν κάπου στα 5 χρονών δούλευαν και οι δύο μου και έμενα σπίτι με τον αδερφό μου τον 8 χρόνια μεγαλύτερο και την 10 χρόνια μεγαλύτερη αδερφή μου. 15. Ε, εσύ γιατί κάνει του υπολογισμού, παίζει. Μου αρέσει το μαθηματικά. Από πίσω είναι 15. <χει> Άρα 13. <χει> ένα απόγευμα είχαν κοινέ ώρες αγγλικά, οπότε έλειπαν mm -hmm. τα αδέρφια. Και εγώ αναγκάστηκα και πήγα στου γείτονε. Τέσσερι εξαναγκασμό, δηλαδή. Και εγώ τα πήγα στου γείτονε και του ξεβράκω. Να μ' ένα, ένα Ε, Ήταν αναγκαστικό. Ε, πήγα στου γείτονε που είχαν πολύ καλέ σχέσει, οι οποίοι είχαν δύο αγόρια στην ηλικία μου, ε, το ένα και έξι χρόνια μεγαλύτερο το άλλο. Δηλαδή ο ένας ο αδερφός από τους γείτονες ήτανε Πέντε και εκείνο ναι. και άλλο ήταν 11. Κάνω του υπολογισμού για σένα. Ο μεγαλύτερο αδελφό, ναι. έφυγε για σπουδέ στην πάτρα. Και γενικά δεν ήταν ο πιο κοινωνικό άνθρωπο και απέφευγε λίγο τα social. Οπότε είχε ένα προφίλ στο Instagram και οριακά 50 ακολούθου. Εμεί μιλούσαμε από το τσάτ που και πού, με το γείτονα το μεγάλο. Σα μιλάω, σα τα λέω γιατί παίζει ρόλο mm -hmm. οι εναλλαγέ των ρόλων εδώ. Μιλούσαμε λοιπόν που και πού, αλλά περισσότερο σε χρόνια πολλά. Αν χρειαζόμουν κάτι και τέτοια. Όχι πολύ. Και ξέρει, το καλοκαίρι της πρώτης καραντίνας βλέπω follow από αυτόν, δεν μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι η αλήθεια, το αποδέχομαι και το κάνω back. Και μετά από κάτι μέρες ακολουθεί η εξής συζήτηση με τον αδερφό το μικρό, mm. ότι ο αδερφός του μεγάλος άνοιξε το καινούριο προφίλ γιατί είχε αλλάξει κινητό και έχασε του κωδικού και πλέον η κοπέλα ήταν σίγουρη ότι αυτό το προφίλ είναι το official mm. του μεγάλου γείτονα. Ύστερα φεύγω διακοπέ και ανεβάζω μία φωτο story με μαγιό και απαντάει στο story λέγοντα ότι έχει την πιο όμορφη γειτόνισσα. Εγώ όμω δεν έδωσα σημασία, ούτε που σκέφτηκα κάτι πονηρό και απλά απάντησα με χιουμοριστικό ύφο. Αυτά λε και κοκκινίζω. Μετά άρχισε να μου πιάνει συζήτηση λέγοντα διάφορα για τι διακοπέ που θα πάει αυτό και άλλα τέτοια. Και έτσι μιλούσαμε σε όλε τι διακοπέ, πολύ ωραία, χωρί ούτε μία στιγμή να πάει στο ερωτικό. Όταν γύρισα, πήγα σπίτι του, και ήταν και αυτό εκεί. Ρώτησε πώ πέρασα. Και εγώ το απάντησα. Ήταν πολύ ωραία, αλλά τα λέγαμε κιόλα. Ναι, αφού μιλήσαμε. Και τότε με κοίταξε σε φάση. Τι ναρκωτικά παίρνει. Αλλά δεν είπε κάτι, ούτε εγώ είπα κάτι. Το υπόλοιπο καλοκαίρι μιλούσαμε σταδιακά. Έρχεται ο Σεπτέμβρη και ανοίγουν τα σχολεία. Φεύγει κι αυτό γιατί είχε βρει δουλειά στην πάτρα. Μιλούσαμε κάθε μέρα όλη μέρα. Με τον καιρό πήγε εκεί που δεν έπρεπε να πάει. Και μου έλεγε γιατί να είμαι τόσο μικρή και άλλα τέτοια. Εγώ εξ αρχή δεν ήθελα να πάει σε κάτι πιο ερωτικό, γιατί ήξερα ότι δεν θα βγει πουθενά, γιατί μένει μακριά. Και μετά από πολλή προσπάθεια και λέγοντά μου ότι με θέλει τόσο πολύ που δεν τον αμποδίζουν τα χιλιόμετρα, με έπεισε ότι μπορεί να γίνει κάτι. Αρχικά ήταν πολύ καλό και τρυφερό. Και όσε φορέ είχε η συζήτηση κάτι παραπάνω, και έλεγα όχι, το σέβονταν. Μετά κάπου στα μέσα Οκτώβρη έγινε full χειριστικό. Από τη μία μέρα στην άλλη έβγαινε έξω και μου έλεγε με ποιον πηγαίνει και τι κάνει και συγκεντρώσουν, μη φέρει εσά πουτάνα. Ενώ έβγαινα με την παρέα μου και ναι. δεν είχαμε καν κάτι ναι. τύπου να επιβεβαιώσει ότι έχει σχέση μεταξύ του. Μετά άρχισε να μου λέει ότι αυτό έχει κάνει τόσα για να μου δείξει την αγάπη του και τη δείχνει καθημερινά, ενώ εγώ Ποτέ και πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό. Μετά άρχισε να μου λέει ότι εκεί του την πέφτουν κορίτσια πολύ πιο αδύνατα από μένα, Α? ενώ τότε ήμουν 57 κιλά και άλλα τέτοια. Μέχρι τα Χριστούγεννα περνούσα καθημερινά μια κατάσταση που μου έρχεται την αυτοπεποίθηση συνεχώ, με έβριζε και με μείωνε συνέχεια. Αυτό τα Χριστούγεννα γύρισε. Και εγώ δεν είχα πει και σε κανέναν κάτι γι' αυτό, εκτό από δύο φίλου μου. Σε εμά δεν παίζει, σε εμά το λέμε, πριν γίνει καν πρώτη μέρα συνομιλία, έλα. Ομαδική, αυτό <coughs> είναι αυτό, αυτό. Τον ψάχνουν όλε τα social. Που δουλεύει, ψάχνουν social. Αλλά αυτά παλιά. Τώρα εντάξει, είμαστε λίγο πιο μεγάλοι άνθρωποι ενήλικε και έχουμε εμπιστοσύνη στου ανθρώπου που. που μιλάμε. Και ήρθε η στιγμή για το τραπέζι πριν τα Χριστούγεννα που μαζευόμαστε 100 άτομα. Πάμε στο σπίτι τη γιαγιά που εκεί το κάνουμε. Ποιο κάνει με τον γειτονά του Χριστούγεννα, πάτε καλά, δηλαδή. Άμα είναι πολύ καλέ σχέσει, να. Πολύ καλέ σχέσει. Κάποια φάση του λέω μπορείς να έρθεις να με βοηθήσεις σε κάτι για να μην καταλάβουν και κάτι οι υπόλοιποι. Πάμε στη Σοφίτα και αρχίζω να τον κράζω κανονικά. Και σε κάποια φάση μου λέει, έχεις πάρει κάτι. Λογικά εσύ έπαιρνε κάτι, του λέω. Και μου λέει, πια όλα αυτά. Και εγώ εκεί καταλαβαίνω ότι κάτι πάει λάθος. Του λέω λοιπόν, τόσο καιρό στα μηνύματα όταν σου μιλάω νιώθω χάλια. Και εκεί έρχεται το επικό και μου λέει. Πες να έχουμε να μιλήσουμε από τα γενέθλιά μου. Καταλάβατε τι γίνεται τώρα. Τι στοιχήματα βάζετε μπαμπά και εσύ μπαμπά, λε. Εσύ, αδερφό μικρό, εσύ τι στοιχήματα. Over 11. Η γιαγιά. <laughs> Η γιαγιά, φαντάζεσαι. <laughs> Περιμένετε, τώρα θα σα λύσω την απορία. Έξαλλη λοιπόν, εγώ ανοίγω το κινητό και του δείχνω τα μηνύματα. Και μου λέει δεν είμαι εγώ αυτό. Και μου εξηγεί ότι ποτέ δεν έχει κάνει καινούριο προφίλ. Και εγώ του εξηγώ αυτά που μου είχε oh, πει ο αδερφό του. Oh, oh, ο αδερφό είναι. Περιμένετε. Αποφασίζουμε λοιπόν να βρούμε τι γίνεται και με ποιον μιλάω τόσο καιρό. Μετά το τραπέζι καθόμουν με τον άλλον αδερφό, το μικρό, και μιλούσαμε αφού ήμασταν φίλοι. Δεν μου ήταν δύσκολο να πάρω το κινητό του με την πρόθεση ότι θέλω να βγάλω φότο. Και τότε πάτησα να δω αν έχει άλλο προφίλ. Δηλαδή έψαξε το, ναι. το κινητό του μικρού αδερφού. Προστασία. Για την ευκαιρία να δει αν υπάρχει κάποιο προφίλ που μιλάει με αυτό. Αλλά τίποτα. Και μετά από λίγο έρχεται και ένα θείο του, τον οποίο ποτέ δεν συμπαθούσα γιατί πάντα με τρόμαζε. Κάθεται λοιπόν και εκεί που έλεγε τι πίπε του, πετάει σε μένα ένα. Χάνει κιλά να αρέσει το αγόρι σου. Μία μέρα μετά τα Χριστούγεννα, μετά από το κλαμπ, ο μικρό γείτονα είχε κοιμηθεί σε εμά. Εγώ είχα ξυπνήσει και αυτό κοιμόταν ακόμη και είχε το κινητό πάνω στο γραφείο. Βλέπω μήνυμα από τον θείο του, ο μεγάλος γείτονα. Πότε φεύγει για να ξαναξεκινήσουμε. Περιμένω να ξυπνήσει ο μεγάλος γείτονα για να πάω και να του τα πω. Και μετά, αφού το συζητήσαμε και ενώσαμε γεγονότα, ήμασταν σχεδόν σίγουροι ότι ο θείο έτσι, ότι είναι ο Θείο. Έτσι λοιπόν πήγε ο μεγάλο γείτονα στο Θείο και του πήρε το κινητό υποτίθεται για κάτι καινούργιε ενημερώσει. Εκεί είδε ότι όντω είχε το ψεύτικο προφίλ αλλά και ότι έδινε χρήματα στον μικρό γείτονα για να μου πει ότι είχε καινούριο λογαριασμό ο αδερφό του και για να του κανονίζει ραντεβού με άλλε κοπέλε. Σοκ. Όταν ήρθε και μου τα είπε, ήμασταν και οι δύο σε σοκ. Τότε έστειλα μηνύματα στο λογαριασμό πιο αισθησιακά και ζήτησα να μου στείλει φώτο αν μπορεί, γιατί μόνο που τον βλέπω τον θέλω. Ο θείο απάντησε αμέσως, στέλνοντας όχι φώτο, αλλά βίντεο. Μετά από αυτό του έστειλα κανονικά μήνυμα, λέγοντάς του ότι αν μέχρι αύριο δεν μου έχει δώσει 500 ευρώ... Αφού δίνεις αστυνομία, σκουπίδια! 500 ευρώ, αξίζει ψυχή, ο που μου χαρίσει. Και μου έδωσε τα λεφτά. Μετά μίλησα στους γονείς μου γι' αυτό, πάλι καλά Χριστέ μου, και ο μεγάλο γείτονα μίλησε στου γονεί του. Ο Θείο έχει περιοριστικά μέτρα από εμά και τη δίπλα οικογένεια. Και εγώ μετά από όλη αυτή την ιστορία είμαι με το μεγάλο γείτονα κρυφά, γιατί δεν νομίζω ότι θα το πάρουν καλά οι δικοί μα. <σκοίλυνες> 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 Τι τρίπλα μα έπαιξε, ρε. <σκοίλυνες> και 500 ευρώ. Και εγκόμενο. Ε, και, και περιοριστικά, περιοριστικά. μέτρα. Πού είναι αυτό ο θείο να τον βρω εγώ. <laughs> πού είναι, <laughs> πού είναι. <laughs> Λάκα κάνουμε, Μωρή Μαλάκα Αλεξάνδρα, αμέσω εσύ, σαν την Ελένη Λουκά από πίσω. <laughs> Φρίκι είναι. Αυτό που έπρεπε να φρικάρει είναι ο άνθρωπο που μιλούσε. Ανταυτού είχε όλη την ψυχρυμένη τη Πεντακοσάρικο. Ναι. Κλείνω εδώ αυτό το βίντεο, το οποίο ήταν κόλαφο. Είχε νικολουλικά στοιχεία. Και αφού μετρήσαμε καημού και αναστεναγμού, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω που μοιραστήκατε τι εμπειρίε σα μαζί μα που μας εμπιστευτήκατε. Καλέ, πώς περάσατε στο live που έγινε προχθές. Πολύ ωραία υποθέτω. <laughs> Φιλάκια πάρα πολλά. Να έχετε μια γλυκιά και ευλογημένη Δευτέρα.